Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Ποιος είναι, βρε? Ένας είναι ο αγαπημένος μας, ο παιχνιδάς, ο μουστάκας μας. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε και σήμερα και μας φέρνει την καλή είδηση της ημέρας. Την αναζητήσαμε μαζί με τον Μουστάκα, την εντοπίσαμε, αφορά το νησί μας. Αλλά δεν θα πω πολλά, γιατί η Χριστιανά συνήθως έχει να μας πει περισσότερα και πολύ σημαντικά. Σε ό,τι έχει να κάνει τα παιχνίδια. Εγώ και ο Μουστάκας για εσάς δουλεύουμε, για τους γονείς, για τους νονούς, για τις θείες, τους θείους, παππούδες, για να εντοπίζετε ακριβώς εκείνα που πρέπει για να τα κάνετε δώρο στα δικά σας τα παιδάκια. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την νέα κατηγορία Technic από τα νέα set Lego που τα αγαπάτε πολύ, τα αγαπάμε και εμείς, η αλήθεια είναι αυτή. Και μιλάμε για μια κατηγορία που είναι από τις πιο γνωστές και από τις πιο δημοφιλές και από τις πιο αγαπημένες, θα έλεγα εγώ, που μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να την εντοπίσετε στον αγαπημένο παιχνιδά. Κυκλοφόρησε το 1977 και από τότε νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων μας και στην καρδιά των μικρών αλλά και μας των μεγαλύτερων, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να αποτελέσουμε εξαίρεση. Θα τα βρείτε λοιπόν, όπως είπα, στον αγαπημένο παιχνιδά. Οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω και κάποιες από αυτές για να έχετε έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, εάν θέλετε, με την νέα LEGO Technic, The Batman ή αλλιώς Batcycle, βεβαίως. Έχει να κάνει με τον Batman, αυτό, βεβαίως, έτσι, κάτι άλλο. Γιατί μπορείτε να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε την Gotham City. Εσείς τα αγόρια νομίζω ότι την αγαπάτε ακόμη περισσότερο. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε και πρωταθλητές NASCAR με την Next Gen Chevrolet Camaro ZL1. Και αυτή νομίζω είναι. Την αγαπάτε. Χριστιανά, δεν σε αναγνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Εγώ, ο Μουστάκας με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και μηχανολόγο, μηχανικό. Έχω μάθει κι εγώ πολλά και διαφορετικά. Μπορείτε να αποκτήσετε και το δικό σας αυτοκίνητο, το 4GT, που είναι ένα αυτοκίνητο που ανεβάζει έτσι τους παλμούς και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικής πίστας. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι ακόμη περισσότερες. Εγώ σας είπα ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον αγαπημένο παιχνιδά για να τα εντοπίσετε και το λέω για ακόμη μια φορά και για μικρούς, αλλά και εσείς οι γονείς θα ενθουσιαστείτε παίζοντας με τα μικρά σας τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και το ποιοτικό. Ο χρόνος που θα έχετε να διαθέσετε να είναι πάντα ουσιαστικός. Γι' αυτό αγαπάμε πολύ και τον αγαπημένο μας παιχνιδά. Η είδηση που έχουμε σήμερα σε αυτήν την καταπληκτική θεματική που μας φέρνει ο Μουστάκας με την καλύτερη είδηση της ημέρας. Η καλή λοιπόν είδηση μου θυμίζει λίγο τον τίτλο της αγαπημένης ταινίας «Η αγάπη άργησε μια μέρα», κάπως έτσι. Διότι η επιβεβαίωση ότι η Κρήτη έχει στο εσωτερικό της κορυφαίους θησαυρούς, οι οποίοι θησαυροί θα έπρεπε να έχουν παγιωθεί, αναγνωριστεί και επίσημα και διασωθεί όπως τους πρέπει εδώ και πολλά χρόνια από την UNESCO, παρόλα αυτά, έστω και αν άργησε, θα συμβεί. Διότι, φίλες και φίλοι, η καλή είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συντάσσεται εκείνος ο φάκελος, ώστε τα 6 μινωικά ανάκτορα ή οι 6 αρχαιολογικές περιοχές με μινωικά χαρακτηριστικά, όπως είναι, Χριστιανά μου, η Ζάκρος, η Κνωσός, η Φεστός και ποιο άλλο. Είναι τον Μαλίο, τη Ζωμίνθου και τη Κηδονία. Και τη Κηδονία έρχονται και συντάσσεται ο κατάλογος, μπαίνουν σε μία σειρά προκειμένου να αποσταλούν στην UNESCO για να αποτελέσουν τα επόμενα μνημεία τα οποία θα βρίσκονται κάτω από την αιγίδα της πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Κρατήστε το αυτό. Από την λίστα που ανέφερες, Λευτέρη, πάρα πολύ σωστά, εξ αρχής έλειπε εκείνο το ανάκτορο της Ζωμίνθου, αλλά ήταν αναγκαία, νομίζω, και επιτακτική ανάγκη να προσθεθεί, γι' αυτό έτσι και έγινε στην πορεία, γιατί έπρεπε να αποτυπωθεί ακριβώς η διασπορά του μινωικού πολιτισμού από κάθε πιθανό σημείο του νησιού και όχι από συγκεκριμένα. Οπότε τώρα είναι ένας ολοκληρωμένος φάκελος, μια ολοκληρωμένη πρόταση και αναμένουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Κρήτη μας και ο μινωικός πολιτισμός στο πολιτιστικό έτσι γίγνεσθε, όπως λες, Λευτέρη μου, και εσύ, έτσι, και το κλέβω γιατί μου αρέσει, της χώρας μας, οπότε καιρός ήταν να πεις να συμβεί και έτσι αυτό. Είναι και πρόκειται για ένα φάκελο που δεν το συντάσσουν τα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Κρατήστε το αυτό, φίλες και φίλοι, διότι εδώ πέρα έχουμε τις αναφορές και τις υποδείξεις από διακεκριμένους επιστήμονες, προσωπικότητες, εκπροσώπους φορέων που τάχθηκαν υπέρ της ανάδειξης αυτής του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης. Ο σκοπός και ο λόγος, οι οποίοι είναι πολύ βασικά, οι σκοποί και οι λόγοι που γίνεται όλο αυτό, έχει να κάνει με την ανάδειξη της αξίας του μινωικού πολιτισμού ως ένα πολιτιστικό αγαθό και βεβαίως να εκκινήσουν νέοι μηχανισμοί ώστε να προστατευτούν περισσότερο όλα αυτά τα μνημεία
του μινωικού πολιτισμού, του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης. Νέα, λέει, μέτρα προστασίας και αποκατάστασής τους. Δηλαδή, έπρεπε να μπούμε στην UNESCO για να τα προστατεύσουμε περισσότερο ή να τα αποκαταστήσουμε κτλ. Ναι, είχαμε κάποια τέτοια δύσκολα, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, και οι στόχοι είναι κάπως πιο συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Δεν μιλάμε δηλαδή για αερολογίες και έχει να κάνει ανάλογα και με το πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή, για το πότε θα είναι άμεσες, αν θα είναι μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες. Αλλά περιμένουμε για αυτό. Να είναι άμεσες, διότι όλη αυτή η εξέλιξη, φίλες και φίλοι, θα έρθει να βοηθήσει και τουριστικά το νησί μας, διότι θα διαμορφωθούν και πολιτισμικές διαδρομές. Δηλαδή θα έρθει το επισκέπτη, ότι λένε, για να ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησαν, τα βήματα, να ακολουθήσει τα βήματα των Μινωητών, θα πρέπει να πα στη Γνωσό, θα πρέπει να πα στη Ζάκρο, θα πρέπει να πα στη Φεστό. Και κάπως έτσι το νησί γεμίζει τουρισμό, επισκέπτες, με σημείο αναφοράς βεβαίως τα αρχαιολογικά ευρήματα και το ιστορικό αυτό πλούτο του νησιού μας. Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Κρατήστε το, όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος, αποσταλεί και ανάψει το πράσινο φως, θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια για όλους εμάς, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε πώς και πώς. Ωραία ειδησούλα. Πάρα πολύ ωραία και μένα μου άρεσε. Νομίζω ήταν ξεχωριστή και έχει να δώσει και το κάτι της παραπάνω σε όλα αυτά. Γιατί τη βρήκες μαζί με το Μουστάκα δίπλα στο γραφείο. Όλοι μαζί συνεννοούμαστε, συνεργατικά γίνονται όλα. Δεν κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριοι, όλους εσάς. Τόσο πολύ. Δεν τελειώνει η εκπομπή, πλάκα κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε το Μουστάκα μας, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ για την καλύτερη είδηση της ημέρας. Και μην το ξεχνάτε, το έχουμε πει πολλές φορές και χιλιάδες παιχνίδια που γνωρίζετε και άλλα τόσα που δεν γνωρίζετε, μόνο εδώ, στον αγαπημένο μας παιχνιδά το Μουστάκα, στη Λεωφόρο Γαζαντζίδη. Στη Νέα Αλικαρνάσο. Και να μην ξεχνάμε τα νέα set Lego από την κατηγορία Τεκνίκ. Το λέω σε εσάς γιατί είναι πραγματικά, μοιάζουν πάρα μα πάρα πολύ με τα αληθινά. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι ολόιδια. Να το ξέρω. Ευχαριστούμε, Μουστάκα. Γεια. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.